Υόρκη, μας έλεγαν εδώ οι μετεωρολόγοι. Βεβαίως. Ναι, Υόρκη γίνονται. Την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια. Δεν τραβάμε. Άρτη αφιχθείς από τη Λάρισα. Λάρισα. Την προηγούμενη εβδομάδα, η περιφέρειά μου, η Νέα Υόρκη. Υπάρχει χιόνι, ναι, στα περίχωρα. Εντάξει, κάτι μας τώρα και ένα πολιτικό σχόλιο και για αυτή τη διεύρυνση που γίνεται, γιατί το ρωτούσαμε και νωρίτερα στη Βούλα την Κεχαγιά, τη συνάδελφο. Στις προηγούμενες εκλογικές μάχες, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται στηρίχθηκε επειδή ήταν αριστερά ή επειδή ο κόσμος έψαχνε την ελπίδα να πιαστεί από κάπου, να φύγει από τα μνημόνια, δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα λοιπόν αντίστροφα, θα πάει να στηρίξει την ιδεολογία και το προοδευτικό μέτωπο ή θα πάει να στηρίξει αυτό που του υπόσχεται μια καλύτερη ζωή, γιατί μια φορά σωστά ζούμε, το θέτει, κύριε Υπουργέ. Το 2015 σίγουρα δεν ήταν όλοι όσοι έδωσαν εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν όλοι αριστεροί. Περίπτωση προφανώς. Έτσι, δεν... Ο Πρωθυπουργός το έθεσε σωστά. Στις εκλογές του Οκτωβρίου θα υπάρξει η ισχυρή, ευρεία πολιτική κοινωνική συμμαχία από το χώρο της αριστεράς, από το χώρο του κέντρου, αλλά και της κεντροδεξιάς, η οποία θα εκφράζει τις δυνάμεις που έβγαλαν τη χώρα. Τεράστιο το εύρος που βάλατε, κύριε Κοχώνη. Τεράστιο το εύρος που βάλατε. Μα ξεκινά... φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός κυριαρχεί στο χώρο του κέντρου. Στην άλλη μεριά. Κύριε Μερτζάνη. Εκτός από την άκρα δεξιά, εύρος. Το διακύβευμα και αυτοί οι οποίοι θα αναμετρηθούν στις εκλογές θα είναι οι δυνάμεις οι οποίοι έβγαλαν τη χώρα μας από την κρίση, από τα μνημόνια. Ναι, ναι. Οι δυνάμεις οι οποίες έχουν το σχέδιο μιας νέας παραγωγικής και δίκαιης ανασυγκρότησης με τις δυνάμεις οι οποίες μας κυβέρνησαν τόσα χρόνια. Αυτές θα αναμετρηθούν. Και θα είναι μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συμμαχία. Με ισχυρό λαϊκό και κοινωνικό πρόσημο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στις δυνάμεις που λέτε ότι έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, υπάρχουν και ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο κ. Καμένος. Βεβαίως. Το οποίο δεν είναι κέντρο. Δεν είναι πλέον κέντρο. Δεν είναι και δεν είναι συγκυβέρνηση. Και δεν είναι συγκυβέρνηση, αλλά δεν είναι και κέντρο στο οποίο αναφέρεστε. Μία από τις διαφωνίες μου ήταν ότι μπορούσαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες να μεταλλαχθούν, να μετεξελιχθούν σε ένα σύγχρονο κεντρό και κεντροδεξιό κόμμα. Με ισχυρό λαϊκό και εκεί κοινωνικό. Εκεί βλέπετε το κενό. Πρόσημο. Εκεί είναι το κενό. Και επειδή πολλής ντόρος γίνεται για το μεσαίο χώρο, οι άνθρωποι του μεσαίου χώρου τι θέλουν? Δεν θέλουν τις ταμπέλες. Θέλουν δύο πράγματα από τους πολιτικούς. Πρώτον, να είναι ηθικός ο πολιτικός, να μην κλέβει δημόσιο χρήμα. Και δεύτερον, να είναι αποτελεσματικός στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτό που είπατε. Κύριε Κοκάλη, πάντως εγώ σας έχασα. Πραγματικά. Δηλαδή η Ανέλη είναι στο κέντρο. Τοποθετούνται προς το κέντρο. Όχι, εγώ δεν είμαι. Μισό λεπτό, γιατί δεν είμαι. Ρωτήστε. Για Μιχελεδάκη, ρωτήστε τους Ανέλ που είναι. Συγγνώμη, θα μας τρελάνετε τώρα, κύριε Κοκάλη. Από πού προέρχεστε? Για πάμε σιγά-σιγά να τα ξαναπιάσουμε. Μας λέτε δηλαδή ότι η Ανέλ, που δεν είναι κεντροδεξιά, αλλά είναι πιο δεξιά, θα έπρεπε να οριμάσουν και να μεταλλαχθούν. Δηλαδή, μας λέτε ότι όταν εσείς ήσασταν στους Ανέλ, δεν ήσασταν όριμος πολιτικά και χρειαζόταν μετάλλαξη πολιτική. Όχι, κάνετε λάθος. Όχι, τώρα κάνετε αυτό λάθος. Κατάλαβα, θα μου πείτε. Οι Ανέλ ήσαν στον χώρο της κεντροδεξιάς. Βεβαίως. Και ενώθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια. Ωραία. Και αυτό το πέτυχαν. Δεξιά. Και αυτό το πέτυχαν. Τώρα το πού είναι, ρωτήστε τους. Εμένα με ρωτήσατε για τις εκλογές και για το διακύβευμα. Μάλιστα. Εξηγήστε το πού βρίσκονται, αυτό ρωτήστε τους ιδίους. Εγώ σας είπα ποιο είναι το διακύβευμα για τις εκλογές και ποιες είναι οι δυνάμεις οι οποίες θα αναμετρηθούν. Και ο χώρος του μεσαίου χώρου, κυρία Μιχηλιδάκη, επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Δεν θέλει και δεν αγωνία για ταμπέλεσον και καλά. Ο χώρος του μεσαίου χώρου, ο χώρος και ο κόσμος που πιστεύει στο μεσαίο χώρο είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν τους πολιτικούς, οι οποίοι θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα και θα βγάλουν τη χώρα μας από την κρίση. Εγώ ακούω χωρίς να είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Γι' αυτό σας ρώτησα τώρα, κύριε. Από τη λαϊκή κεντροδεξιά μέχρι την κεντροαριστερά. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε πολύ σωστά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μια ευρεία κοινωνική πολιτική συμμαχία. Με βασικό κόρμα και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δυνάμεις από το χώρο του κέντρου και της κεντροδεξιάς. Άρα εσείς τώρα, κύριε Κόκαλη, μισό λεπτό, αφού το πιάσαμε, το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στο χαρτοφυλάκιό σας και τι είναι αυτά τα σημαντικά. Στο χαρτοφυλάκιό οποία... θα πάμε με βίντεο μετά. Ναι. Εσείς αυτή τη στιγμή, εσείς ήσασταν από αυτούς που δεν ψηφίσατε τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Βεβαίως. Αλλά δώσατε επιστολή ανάμεσα στους έξι που δώσατε την επιστολή στήριξη στην κυβερνητική πλειοψηφία. Εννοείται την ψήφο εμπιστοσύνη ή την επιστολή? Την επιστολή μετά. Γιατί για την εξαφορμή αυτή τη επιστολή, επιτρέψτε μου, έχω ακούσει πάρα πολύ. Πολλές ανοησίες. Ναι, για πείτε μας λίγο μια που σας. Όχι μόνο από συναδέλφους σας, αλλά και από βουλευτές. Δηλαδή, δώσαμε μια επιστολή στην οποία ξεκαθαρίζουμε ότι σε περίπτωση ονομαστικής ψηφοφορίας πρέπει να είμαστε παρόντες και να ψηφίζουμε ναι ή όχι ή παρόν. Αυτό ήταν για την συγκρότηση, για την αρχή της δεδηλωμένης ότι αυτή η κυβέρνηση έχει την ψήφο εμπιστοσύνης.
αφού τη δώσαμε, αμέσως μετά έγινε ψηφοφορία για το ΝΑΤΟ. Να ενταχθεί. Την επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών και της. Τι είπαν κάποιοι πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι εκχωρήσαμε με πληρεξούστιο την ψήφο μας. Εγώ δεν ψήφισα. Α, ότι για το ΝΑΤΟ ψηφίσατε. Δεν ψήφισα. Mm-hmm. Πώς εκχώρησα την ψήφο μου και τη συνείδησή μου. Δεν είναι ανοησίες αυτά να ακούγονται. Ότι πριν δώσατε λευκή επιταγή, σας λέγανε. Και βέβαια δεν δώσαμε λευκή επιταγή. Δεν ψήφισε. Mm. Δεν είναι πραγματικά ανοησίες. Να ακούγονται από βουλευτές και έμπειρους βουλευτές. Αλλά όταν δεν υπάρχει αντιπολιτευτικός λόγος, σοβαρός και οικοδομητικός, αναγκαστικά η αντιπολίτευση οδηγείται σε τέτοιου είδους τεχνάσματα. Όπως και με το. Παρακολούθησα πριν και με το απαράδεκτο δημοσίευμα του BBC. Βλέπετε ότι πιάνεται από εκεί η Νέα Δημοκρατία για να ασκήσει αντιπολίτευση, διότι η ατζέντα δεν της βγαίνει. Δεν της βγαίνει. Τι να κάνουμε. Και οι 120 δόσεις θα ψηφιστούν και ο ευνοϊκότερος νόμος Κατσέλη θα υπάρξει. Πάμε τώρα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Θέλω να δούμε ένα βίντεο που αφορά στην φαρμακευτική κάναβη. Γιατί ήρθατε εκεί, από εκεί με συμφωνίες, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πείτε τώρα τι έγινε. Βεβαίως, πήγε πάρα πολύ ελληνική. Καλά το φόρουμ. Να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη φαρμακευτική κάναβη. Η Λουίζα Ιαλούπη, να το δούμε. Κάναβη. Ένα φυτό που δικαίως έχει παρεξηγηθεί έως δαιμονοποιηθεί κιόλας στο παρελθόν, μιας και χρησιμοποιείται ως ψυχότροπο. Καταραμένη, θανατηφόρα, καταστροφική, παράνομη, τα επίθετα που μέχρι σήμερα ήλκυε και μόνο στο άκουσμά της. Πριν μερικές μέρες εδώ στην Αθήνα συναντήσαμε τον δόκτορα Ντέντι Μίρι, βιολόγο βιοχημικό με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ στη βιοτεχνολογία των φυτών. Η ανθρώπινη βιολογία και η παθογένεση του καρκίνου απορρόφησε το επιστημονικό του ενδιαφέρον με τα διδακτορικά και του έδωσε τη διευθυντική θέση στο Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου και Καναβινοειδούς Έρευνας, κύριος στόχος του εργαστηρίου αυτού. I have a laboratory in the Technion, which is the Technology Institute of Israel. I'm professor for cancer research. And the main focus of my lab is cancer research, while in the last 4 years we are focusing on the anti-cancer properties of cannabis. But also we are working on many other diseases like neurodiseases, epilepsy, Alzheimer's, sleep disorders. We're working also on autoimmune disease, and we are collaborating with the hospitals on many other effects like pain, Crohn, and all the colon diseases. We are participating in 15 different clinical trials, so we're doing a lot in this field. Κάναβη. Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια και έπειτα από διαρκείς έρευνες μέσα σε εργαστήρια αλλά και με ασθενείς σοβαρών ασθενειών, έλαβε ένα καινούριο επίθετο εντελώς στον αντίποδα όλων των άλλων. Φαρμακευτική ή θεραπευτική ή ιατρική κάναβη, πάντως κάναβη καλή. So the results are very remarkable. We see that there is a specificity between the types of the cannabis and its effect. In Israel, we are treating patients from 2007. We have 44,000 patients that getting cannabis under medical care, so under physician. It's literally saving lives. Όπως μας εξήγησε διεξοδικά ο Dr. Μίρι, τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερο θανατηφόρα από ότι η ίδια η ασθένεια, η συμβίωση δηλαδή, επιτρέψτε μου, του ασθενούς μαζί της σε όλη του τη ζωή. Ο μετριασμός λοιπόν, η απάλυνση έως και εξαφάνιση των έτσι κι αλλιώς βασανιστικών συμπτωμάτων τέτοιων ασθενειών, επιτυγχάνεται πράγματι κατά θεαματικά ποσοστά με τη χρήση της φαρμακευτικής κάναβης. You know, the kids with epilepsy, they tried all the medicine before, nothing helped them, and now starting to take cannabis, there is 37% success. These kids with more than 20 seizures a day, sometimes up to 400 seizures a day, there is no medication for them. They are meant to die. They won't survive age 10 or 12. Now they're getting cannabis and they're seizure free. They are like normal kids. And we have hundreds of these kids that getting cannabis. So autism is also healed, or what? So it's not healing the autistic exactly. kids, but it's mm-hmm. improving their quality of life. Mm-hmm. It's reducing anxiety, it's reducing violence, it improves sleep. These kids are waking up 5 to 8 times a night screaming. Mm-hmm. They are now sleeping a whole night. Τα συμπτώματα του καρκίνου πάλι, όπως ο πόνος, αλλά και της χημειοθεραπείας, ναυτία, ανορεξία, ατονία, κακουχία, είναι γνωστό ότι έως και θεραπεύονται με αγωγή κάναβης. Ο ίδιος όμως ο καρκίνος θεραπεύεται? This is a good question. This is the focus of my lab. We have very good results on mice
but we never tried it on people, and we will do it soon. So I will assume, if you ask me about the future, that there will be types of cancer that will be treated with types of cannabis. Εδώ στην Ελλάδα ήταν πριν 10 μέρες ο καθηγητής. Βεβαίως, μαζί με άλλους. Στους οποίους συναντήσατε. Βεβαίως, ναι, γιατί το Ισραήλ πράγματι έχει τεχνογνωσία πολύ καλή όσον αφορά τη φαρμακευτική κάναβη. Ναι. Η οποία εξελίσσεται σε μεγάλο επενδυτικό πόλο για τη χώρα μας. Ξέρετε κάτι, κύριε Κόκαλη, το έχουμε ξαναπεί και μαζί πέρυσι, νομίζω, εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ότι για να ανοίξει κανείς μια τέτοια επιχείρηση χρειάζεται πολλά κεφάλαια. Πάρα πολλά χρήματα. Έτσι, δεν είναι ότι μαζευτήκαμε δύο φίλοι και λέμε πού μπορούμε Σωστά. τώρα να μπούμε, να κάνουμε μία δουλειά και να κάνουμε τέτοια καλλιέργεια. Αναλύστε το μας λίγο αυτό και να μας πείτε και να τι πούμε... επενδύσεις είναι αυτές για τις οποίες συζητάμε τώρα. Σίγουρα χρειάζεται πολλά κεφάλαια όπως και τεχνογνωσία. Γι' αυτό και είπαμε ότι με τον νόμο ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι ελληνικές. Οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες στη Νέα Υόρκη επενδυτής ευχαρίστησε δημοσίως την ελληνική κυβέρνηση που πήρε άδεια λειτουργία σε 2 μήνες. Να. Αυτό είναι η απόδειξη ότι η χώρα μας πλέον είναι φιλική fast track, δηλαδή, προς τις επενδύσεις και είναι πόλος έλξης επενδύσεων. Η φαρμακευτική κάναβη πράγματι είναι πολύ μεγάλη επένδυση. Πώς έχετε καταφέρει να ξεπεράσετε τη γραφειοκρατία και όλο αυτό το οποίο ακούγεται τόσο διάστημα? Είπαμε πριν ότι ο κόσμος θέλει 2 πράγματα από τους πολιτικούς: αποτελεσματικότητα και ηθική. Δηλαδή, πόσες άδειες έχουμε για φαρμακευτική κάναβη? Μέχρι στιγμής έχουν αδειοδοτηθεί 3 εταιρείες. Και έποτε... Είναι ελληνικές αυτές τις εταιρείες? Και ελληνικές. Είναι συμπράξεις με ελληνικές. Θα ανοίξει σύντομα και η βιομηχανική κάναβη. Αυτό το προϊόν. Τώρα τι έχει ανοίξει? Η φαρμακευτική. Με αυστηρά όρια λειτουργίας. Είναι τεράστια επένδυση, κύριε Κόκαλη. Πρέπει να το πούμε αυτό και στον κόσμο που μας ακούει. Να πούμε ότι ο μέσος όρος επένδυσης περίπου είναι 40 με 30 εκατομμύρια ευρώ. Τι ένα επένδυση. Είναι φαρμακοβιομηχανία, δεν είναι? Οι θέσεις εργασίας. Θυμάμαι την πρώτη επένδυση είχαμε πει 9 εκατομμύρια και άλλοι 12. Πώς έγινε ο μέσος όρος? Περίπου ο μέσος όρος είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια. Ο μέσος όρος. Ανά τον κόσμο εννοείται, όχι αυτό που γίνεται ως πρακτική συσχόληση. Ναι, ναι, ως πρακτική. Οι θέσεις εργασίας για κάθε επένδυση στη χώρα μας θα είναι τουλάχιστον 100. Για τουλάχιστον 100. Για κάθε μία μονάδα που θα ανοίξει. Για κάθε μία μονάδα. Και μιλάμε όχι μόνο για επιστημονικά χρήματα. Δηλαδή, στην Ελλάδα που θα υπάρχει καλλιέργεια και θα γίνει αυτή η επένδυση που λέτε η μεγάλη, ή ξέρω εγώ, ο Ισραηλινός που θα το παίρνει στο εργαστήριο και θα δημιουργεί το σκεύασμα? Όλη η επεξεργασία γίνεται εδώ. Ναι, αυτό είναι το. Όλη η επεξεργασία θα γίνεται εδώ. Ναι, βέβαια, από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι δηλαδή στο σκεύασμα που θα. Το οποίο θα εξάγεται. Έξω, μέσα. Βεβαίως. Επιτρέπεται. Εδώ αργότερα στα νοσοκομεία μας. Εδώ αργότερα στα νοσοκομεία. Το είπε ο κ. Ξανθός ότι αργότερα θα υπάρξει ρύθμιση για την προμήθεια των νοσοκομείων. Με το φάρμακο, γιατί πρόκειται για φάρμακο. Να τα ξεχωρίσουμε λίγο, γιατί υπήρχε μια προκατάληψη. Πρόκειται καθαρά για φαρμακευτικό σκεύασμα. Ναι. Οι θέσεις εργασίας για κάθε τέτοιου είδους επένδυση είναι τουλάχιστον 100. Όχι μόνο γεωπόνος, επιστημονικό προσωπικό, αλλά και τεχνίτες και εργάτες. Άρα καταλαβαίνετε ότι για τη χώρα μας είναι η πρώτη, από τις πρώτες σοβαρές επενδυτικές εκρήξεις. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι αυτό που είπε ο επενδυτής στη Νέα Υόρκη. Ότι ευχαριστώ την Ελλάδα που έβγαλε άδεια λειτουργίας και κάλεσε και τους υπόλοιπους επενδυτές Αμερικανούς να επενδύσουν στη χώρα μας. Κύριε Υπουργέ, δεν θεωρείται έκρηξη τώρα 3 εταιρείες, εκτός και αν έχουμε στα σκαριά και άλλες. Αν υπάρχουν και άλλες συμφωνίες. Έπονται άλλες 25 αιτήσεις. Μέχρι πότε? Τι εννοείται, 25 αιτήσεις υπάρχουν? Υπάρχουν. Και γιατί δεν έχουν προχωρήσει τότε? Δεν μπορούν να προχωρήσουν μια εβδομάδα. Υπάρχει διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο, έπονται άλλες 25 για αδειοδότηση. Έχουν βρει πού θα γίνεται η καλλιέργεια, έχουν βρει νομούς. Βεβαίως και έχουν βρει. Σε τι φάση είναι? Σε όλη την Ελλάδα περίπου. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία, γιατί δεν γνωρίζω. Ή πόσες ακόμα θα αδειοδοτηθούν. Μπορεί να αδειοδοτηθούν άλλες 10, άλλες 12. Ο νόμος είναι ανοιχτός. Να πούμε ότι ο νόμος. Πώς μπορώ να κοπώ εγώ, δηλαδή, που λέω, κύριε Κόκαλη, χαίρετε, είμαι επενδυτής. Έχω και εδώ τα 40 και τα 50 μου εκατομμύρια. Θέλω και να μου πει, ας πούμε, το ελληνικό δημόσιο, κόβεσαι. Για ποιο λόγο μπορεί τα να με κριτήρια κόψει? Εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, το που θα είναι το ακίνητο, η μελέτη που θα καταθέσεις, η άδεια η περιβαλλοντολογική κτλ. Τα περιγράφει πλήρως ο νόμος. Ουσιαστικά είναι βιομηχανία, έτσι. Μήπως γι' αυτό υπήρξε μια τροπολογία την περασμένη εβδομάδα που δίνει τη δυνατότητα. Σε χώρους υψηλής παραγωγικότητας. Για να βοηθήσουμε επενδύσεις. Γιατί πολλές από αυτές οι οποίες εκκρεμούν ήταν σε χώρους υψηλής παραγωγικότητας, την οποία απαγόρευε ο νόμος. Ερώτηση. Και
Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση τώρα για τη φαρμακευτική κάναβη. Ξέρουμε, είδαμε τεράστια επένδυση. Η βιομηχανική. Θα μπορέσω κι εγώ που έχω ένα χωράφι. Υπάρχει τεράστιο... Να μπω σε αυτό ή θα πρέπει να έχω τεράστια κεφάλαια επίσης. Όχι, όχι. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τη βιομηχανική κάναβη. Εκεί θέλουμε τους αγρότες μας. Α, εκεί να... μπορεί να μπει και ο καθένας χωρίς να έχει. Σε συνεργασία με έναν επενδυτή. Τόση ώρα μου στέλνει μηνύματα. Σε συνεργασία με έναν επενδυτή, σύντομα, πολύ σύντομα, σε μία εβδομάδα θα ανακοινώσουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ναι. Διότι από τη βιομηχανική κάναβη θα μπορούν να εξάγονται προϊόντα όπως από το στέλεχος της βιομηχανικής για μονωτικά υλικά. Ή για έχουμε τρόφιμα. Ήδη μια πρότυπη μονάδα στη Θήβα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Χωρίς τα προϊόντα της βιομηχανικής κάναβης να έχουν μέσα την ναρκωτική ουσία. Εγώ να ρωτήσω κάτι επανερχόμενο στη φαρμακευτική κάναβη. Αυτά που υπάρχουν τώρα ήδη στο ελληνικό εμπόριο, σκευάσματα που νομίζω τα περισσότερα μας έρχονται από την Ιταλία. Εμείς γιατί αυτά που θα παρασκευάζουμε εδώ θα τα εξάγουμε, όπως είπατε, σε πρώτη φάση και μετά θα μπορούν να τα βρίσκουν και στο εμπόριο εδώ στη Δυτική. Όχι, θα μπορούν και μετά. Θα μπορούν, εφόσον πάρουν άδεια, ναι, βεβαίως. Γιατί να εισάγουμε, θέλω να πω. Αυτό δεν κατάλαβα πριν. Μου έμεινε η απορία. Βασικά είναι ο στόχος των επενδυτών. Οι επενδυτές θέλουν, έρχονται στη χώρα μας προκειμένου να αφενός να εξάγουν τα προϊόντα τους και αφετέρου και να υπάρχουν και στη χώρα μας. Να βρουν μεγαλύτερες αγορές δηλαδή. Να βρουν μεγαλύτερες αγορές. Και η χώρα μας είναι πρωτοπόρος, πιστέψτε με, και ο νόμος είναι πάρα πολύ ανοιχτός, αυστηρός μεν. Δεν προβλέπει αριθμό αδειών καταρχήν. Ούτε 5, ούτε 10, ούτε 15. Όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου θα λάβουν άδεια. Να ρωτήσω κάτι αφελές. Είπατε, εντάξει, προχωρήσαμε τη φαρμακευτική κάναβη, έχουν γίνει ήδη τρεις επενδύσεις, είναι άλλοι 25 στο περίμενε. Τη βιομηχανική την προχωράει τώρα. Γιατί δεν έγινε ταυτόχρονα. Γιατί δεν έγινε ταυτόχρονα. Η δυνατότητα δηλαδή και η βιομηχανική κάναβη να προχωρήσει και να έχουμε ήδη τις πρώτες επενδύσεις. Σχεδόν ταυτόχρονα γίνεται. Ναι. Σχεδόν ταυτόχρονα. Ναι. Αλλά επιτρέψτε μου, αυτό ήταν το σημαντικότερο στην ελληνική γεωργία. Ναι. Αγρότες υπάρχουν και έχουμε καλούς αγρότες. Ναι. Για να έχουμε το τελικό προϊόν, πρέπει ο ενδιάμεσος της αλυσίδας να πιστεί από το κράτος, ναι, ο επενδυτής, ναι, να επενδύσει στη βιομηχανική κάναβη. Ναι. Συνεπώς, τι κάναμε ως κυβέρνηση. Οι επενδυτές, σύσκεψη με τους υποψήφιους επενδυτές για τη βιομηχανική κάναβη, ώστε να ανοίξουμε το θεσμικό πλαίσιο, γιατί εφόσον έρθει ο κύριος Μερτζάνης ο επενδυτής στη Θεσσαλία, στη Θήβα, στη βιομηχανική κάναβη, τότε θα απασχοληθούν και οι αγρότες. Μάλιστα. Λοιπόν. Μάλιστα. Μια ερώτηση πριν φύγετε. Εάν αφαιρεθεί η ψυχοτρόπα ή πάλι λειτουργεί θεραπευτικά η κάναβη. Αυτό είναι θέμα επιστημονικό. Α, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Αλλά το ότι θα ανοίξει καλλιέργεια, θα ανοίξει όσον αφορά θα μπορεί να είναι και στα τρόφιμα και ως μονωτικό υλικό, διότι οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το φυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφενός θα βοηθήσει και για τις επενδύσεις, αφετέρου θα δώσουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στους αγρότες μας, στους παραγωγούς. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Μακάρι όλο αυτό να λειτουργήσει έτσι όπως είναι και η υπόσχεση και από το και για να ευλογήσουμε τα γένια με τον τόπο που λέτε, ότι συνέχεια έχω τον τόπο μου, καλά κάνω και τον έχω. Λοιπόν, ο πρώτος σύλλογος φύλων φαρμακευτικής κάναβης στη Βιωτία έγινε. Καναβιωτία το όνομα του συλλόγου. Καναβιωτία. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω.